Ισχυρή αστυνομική δύναμη ακολουθεί την πορεία της Λαϊκής Επιτροπής Φορέων, αφού στο τέλος αυτής βρίσκονται άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δεκάδες αστυνομικοί, μάλιστα με πολιτικά ρούχα, παρακολουθούν διακριτικά τους διαδηλωτές μέχρι εκείνοι να διαλυθούν. Νωρίτερα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, μέλη του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΗ, της ΠΑΣΕΒΕ και του Εργατικού Κέντρου πραγματοποίησαν συγκέντρωση για να τιμήσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου. Το δυνάμωμα του Πολυτεχνείου είναι πιο καιρό και ποτέ σήμερα. Το δικαίωμα στη δουλειά για όλους, στη μόρφωση για όλους, στη ζωή. Όπως και 37 χρόνια πριν, έτσι και σήμερα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, σε συνθήκες δύσκολες για εμάς και τους εργαζόμενους άνευ μας, επιβεβαιώνεται ότι δύο δρόμοι υπάρχουν. Είμαι το κεφάλαιο, είμαι τους εργάτες. Την ίδια ώρα, με αφορμή την σημερινή επέτειο, μία δεύτερη συγκέντρωση, αυτή τη φορά από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, πραγματοποιούνταν στην πλατεία Νομαρχίας. Η 37η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου βρίσκεται τους εργαζόμενους να βιώνουν την πιο βάρβαρη επίθεση στο εισόδημά τους, στα ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματά τους. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταργεί ιστορικές κατακτήσεις των εργαζομένων της κοινωνίας.